Φωτιέ άναψε στην πρώτη μέρα του συνεδρίου τη Γενοπτεή, το δεύτερο ψηφοδέλτιο τη Πάσκε που κατέβηκε για την εκλογή νέου Προεδρείου. Άστραψε και βρόντιξε ο πρόεδρο τη Γενόπ, Νίκο Φωτόπουλο, ο οποίο αισθάνθηκε να απειλείται η θέση του με την κίνηση αυτή. Πάμε στον Κρικόρ Σάκη Κρικόρ. Καλημέρα, Θοδωρή. Πράγματι, ένιωσε να απειλείται ο Νίκο Φωτόπουλο, αφού ο πιο σκληρό συνδικαλιστή τη ΠΑΣΚΕ από το πρωτοβάθμιο σωματείο του Σπάρτακου τη Βόρεια Ελλάδα κατεβαίνει απέναντί του επίσημα με την ΠΑΣΚΕ και εκείνο και λέει ότι θα διεκδικήσουμε στα ίσα το Προεδρείο. Ο Νίκο Φωτόπουλο, υποστηριζόμενο από το ΣΥΡΙΖΑ, ευελπιστούσε να πάρει ξανά να επανεκλεγεί στο Προεδρείο τη ΓΕΝΟΠΔΕΗ. Τώρα τα πράγματα δυσκολεύουν. Από την άλλη μεριά, πάλι ο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Μητρόπουλο, κατήγγειλε το ΣΥΡΙΖΑ που στηρίζει συνδικαλιστέ. Του, της Πάσκε. Και μάλιστα λέει του χαρακτηρίζει ω καταραίουσα συνδικαλιστική γραφειοκρατία και είναι αντίθετο με τέτοιε κινήσει. Τώρα θα δούμε σε επόμενε μέρε πώ θα εξελιχθούν τα πράγματα και ποιο... έχουμε και μια καλή είδηση τώρα, αυτή τη στιγμή. Πριν από λίγο, ο Νότζ Βιταράκη Θοδωρή, σε συνένεση του, είπε ότι όσον αφορά στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, θα παραταθεί το καθεστώ ω έχει και έτσι φαίνεται να γλιτώνουν την πρώτη κατοικία όσοι ήταν να την βγάλουν Μάλιστα. σε πληστηριασμό. ευχαριστώ, ευχαριστώ για την ενημέρωση.